Νομίζω ότι και οι παρεμβάσεις εμπλούτησαν και φάνηκε και από τη συμμετοχή για αναγκαιότητα της σημερινής συζήτησης. Βεβαίως θα πάρουμε πρωτοβουλίες να γίνουν και ανάλογες συζητήσεις και ενημερώσεις. Θέλουμε, θα πάρετε στα χέρια σας το κείμενο, να το εμπλουτίσετε με τις παρατηρήσεις σας για να μπορέσει να βγει ένα ολοκληρωμένο κείμενο, να τοποθετεί για τα βασικά ζητήματα για αυτό το κείμενο της κυβέρνησης και να αποκαλύπτει τον πραγματικό του χαρακτήρα. Καταλαβαίνετε, στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις. Εδώ είσαι άλλο ενιαίο σύλλογο των γονιών του ΝΑΜΕ, οι αγωνιστικοί σύλλογοι που συμπορευόμαστε στον αγώνα. Δεν παίρνουμε ούτε ένα ευρώ επιχορηγήσεις. Έχουμε από το υστέρημά μας κρατάμε αυτόν τον αγώνα όρθιο και με τα αποτελέσματα που αυτά σήμερα έχει. Γιατί αν δεν υπήρχαν αυτοί οι αγώνες, τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα. Θυμηθείτε τι έλεγε τότε το μνημόνιο που είπαμε και εισηγητικά. Από την άποψη αυτή, και ας μην παραξηγηθούν κάποιοι, είναι ανάγκη να πετύχει η οικονομική εξόρμηση της ΕΑΝ και λαγιοφόρος που κάνει, που θα κλείσει με το γλέντι της 29 του Ιούνιου. Γιατί αν δεν έχουμε τα στοιχειώδη μέσα να παλέψουμε, που βάλει και οι δυσκολίες που είχαμε και σήμερα για να λύσουμε μια σειρά και τεχνικής φύσης προβλήματα, αλλά και στην ενημέρωση πόσο έγκαιρα έφτασε σε κάποιους, νομίζω ότι πρέπει να έχουμε τα μέσα, τα όπλα εκείνα για να μπορέσουμε να πολεμήσουμε στον πόλεμο που μας έχουν κηρύξει, σε εμάς, τις οικογένειές μας, στους ανθρώπους μας, τα παιδιά μας. Πολύ σύντομα κάποια ζητήματα που και λόγω του ότι δεν ήταν το γραφτό δυνατό να το έχετε στα χέρια σας, ξεφύγαν στο μορφωρικό λόγο. Πρώτο ζήτημα. Δεν υπάρχει σε αυτό το κείμενο τις 140 σελίδες ούτε μία φορά η διατύπωση ότι το κράτος έχει αποκλειστικά την ευθύνη να εξασφαλίσει αυτά τα δικαιώματα στους ανάπηρους γονείς και κηδεμόνες στα παιδιά με ασιακές δυσκολίες. Ότι πρέπει με δημόσιες δομές, με δημόσια και δωρεάν υπηρεσίες. Δεν αναφέρεται ούτε μία φορά η λογική του δημόσιου και του δωρεάν, δεν υπάρχει πουθενά στις 140 σελίδες στο συγκεκριμένο κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής. Όπως πολύ περισσότερο, δεν υπάρχει ούτε στο προηγούμενο κείμενο, ούτε σε αυτό που ισχύει τώρα, τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τα ΑΜΕΑ. Δεν σχολιάσαμε σε σχέση με την προσβασιμότητα, κάτι που το ανέδειξε ο κύριος Μαυρίδης από το Σύλλογο των Στρατιωτικών της Πυρίας, το ζήτημα των υποδομών, του ίδιου του σπιτιού. Ενώ τόσο λένε για την προσβασιμότητα, σας είπα δεν λένε τίποτα για τα ειδικά σχολεία, δεν λένε κουβέντα για το κόστος που πρέπει να πληρώσει ένας ανάπηρος, μια οικογένεια που έχει παιδί με αναπηρία, παιδί με αμαξίδιο μέσα στο σπίτι, για να γίνουν ανάλογες προσαρμογές. Από το μπάνιο, τη κουζίνα, το να χαμηλώσουν τα πόμολα, στις πόρτες, στα ντουλάπια. Ακόμα και αυτά. Για να μπορέσει να είναι λειτουργικό το σπίτι για ένα ανάπηρο. Πολύ περισσότερο δεν λέει κουβέντα. Για τα λαβατόρια που χρειάζονται να μπουν σε πολυκατοικίες με σκαλιά. Σε σπίτια. Βεβαίως σου δίνει τη δυνατότητα να το βάλεις και κόντρα στην πλειοψηφία των ιδιοκτητών, παράδειγμα σε μια πολυκατοικία, αλλά το κόστος ποιος θα το καλύψει, ποιος μπορεί να το πληρώσει από την τσέπη του. Γι' αυτά όλα, αυτοί μιλάνε τόσο, κλείνουν την προσβασιμότητα σε όλες τις πτώσεις και πραγματικά χίλιες φορές αναφέρεται η λέξη στο κείμενο. Μπορεί και να μην είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω, δεν είναι και το ζήτημα. Αλλά στα συγκεκριμένα κουβέντα. Βεβαίως κουβέντα δεν λένε ούτε το να έχει ο ανάπηρος λεφτά για να κυκλοφορήσει ή πολύ περισσότερο να έχει σχολείο ή δουλειά. Μια ακόμα ζήτημα που δεν πρέπει να διαφύγει της προσοχής μας είναι το ζήτημα της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Αφιερώνει ολόκληρο κεφάλαιο στην επαγγελματική εκπαίδευση. Θυμίζω εδώ και πρέπει να έχουμε το νου μας ότι ψηφίστηκε νόμος για την επαγγελματική εκπαίδευση που ανέφερε και την ειδική επαγγελματική εκπαίδευση πριν λίγο καιρό. Από ό,τι φαίνεται αυτοί είπαν να ανοίξουν ένα νέο πανηγύρι αγορά στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Τι ακριβώς, μιλάνε για ΚΕΚ και στον νόμο για την επαγγελματική εκπαίδευση και ουσιαστικά αφήνουν να εννοηθεί
και στη συγκεκριμένο κείμενο της εθνικής στρατηγικής. Δεν τους ενδιαφέρει η πραγματική ουσιαστική επαγγελματική εκπαίδευση. Τους ενδιαφέρει να στήσουν αγορά στην αγωνία του γονιού να πάρει μια ειδίκευση στο παιδί του. Από προγράμματα, επιδοτούμενα ΚΕΚ, ΔΑΠ, ιστορίες και τέτοια. Και όχι μόνο. Μας προβληματίζει που μιλάνε και μιλάνε και ψιθυρίζουν και διάφορα στελέχη της κυβέρνησης και της ΣΑΜΕΑ και της ΠΟΤΣΚΑΜΕΑ και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ το έκαναν και το συνεχίζουν να το κάνουν με ένα συντονιστικό που έχουν φτιάξει τον ΕΕΚΣ από παλιότερα και στελέχη τους καταπαρήγαγαν για μεταλλικιακή ή μετά ΕΕΚ επαγγελματική εκπαίδευση. Πρώτο ζήτημα. Τα ΕΕΚ είναι επαγγελματική εκπαίδευση. Φοιτούν τα παιδιά για 8 χρόνια. Είναι δευτεροβάθμια επαγγελματικά σχολεία. Γιατί δεν αναβαθμίζουν τα προγράμματά τους? Γιατί δεν δίνουν και δεν αναγνωρίζουν στα χαρτιά που δίνουν τα ΕΕΚ που δεν έχουν καμία αξία χαρτί που να είναι επαγγελματικά δικαιώματα? Όλοι πολύ που αντιστοιχεί σε επαγγελματικά δικαιώματα. Πολύ περισσότερο γιατί δεν δεσμεύεται το κράτος, αφού είναι λεφτά του ελληνικού λαού και λειτουργούν αυτά, να προσλαμβάνονται με την αποφύτισή τους όλα τα παιδιά που τελειώνουν τα επαγγελματικά σχολεία. Και βεβαίως να φτιαχτούν δημόσιες, σύγχρονα επαγγελματικά σχολεία με τα κοιλιακιακού χαρακτήρα και τα παιδιά που δεν θέλουν να πάνε στην ανώτατη εκπαίδευση. Προειδοποιούμε, επειδή ψιθυρίζουν διάφορα, ακόμα και σε συλλόγους, σε γονείς από σχολεία που τους επισκέπτονται, ή στείνουν μια νέα παγίδα, μια νέα μηχανή εκμετάλλευσης των ονείρων, των αγωνιών, των γονιών και των παιδιών για να βγάζουν τα αρπακτικά, τα κοράκια που είναι πάνω από τις οικογένειές μας, κρίμα κάτω από την πάνω στις πλάτες των αναπήρων, τις αγωνίες των γονιών. Γι' αυτό πρέπει να τους το γυρίσουμε πίσω. Να παλέψουμε για αναβάθμιση των υπαρχόντων επαγγελματικών σχολών με σύγχρονα επιστημονικά αναλυτικά προγράμματα, να φτιαχτούν καινούργια κτίρια, να συνεργαστούν τα ΕΕΚ και πολύ περισσότερα, αλλά να καταλήγουν σε επαγγελματικά δικαιώματα και πάνω απ' όλα στην ευθύνη του κράτους. Δεν πάμε πίσω από αυτό, δεν θα αφήσουμε άλλα νέα κοράκια αρπακτικά να πέσουν στις οικογένειες, αξιοποιώντας την αγωνία του γονιού που δεν ξέρει το πού θα πάει το παιδί του μετά που δεν τελειώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εκεί πατάνε. Και με τα ιδιωτικά ΚΕΚ που θέλουν να φτιάξουν και με βάουτσερ που θέλουν να δώσουν για την ιστορία αυτή, αλλά και με τα ιδιωτικά ΚΔΑΠ που όλο και περισσότερο γεμίζουν τις γειτονιές της πόλης και της κομοπόλης της χώρας μας, που εκμεταλλεύονται αυτό τον πόνο, την αγωνία των γονιών. Μια κουβέντα σε σχέση με το σύστημα υγείας. Εμφανίζονται ότι θα φτιάξουν κέντρα αναφοράς για τις χρόνιες παθήσεις. Τι κέντρα αναφοράς που θα πληρώνουν οι χρόνιοι πάσχοντες? Αλλά μπορεί να σταθεί ένα κέντρο αναφοράς αν δεν υπάρχουν ολοκληρωμένες δημόσιες υπηρεσίες υγείας, πλήρως τελεχωμένες? Όταν ζητήσει αυτός μια θεραπεία, μια εξέταση, πότε θα την κάνει ο ανάπηρος? Πού θα την κάνει ο χρόνιος πάσχοντας? Αν πρέπει να πληρώσει μια σειρά φάρμακα και θεραπείες, πού θα τα βρει? Γι' αυτό, επειδή έχουμε πείρα και με τους αγώνες τώρα με την πανδημία, με τους χρόνιους πάσχοντες και τις επιπτώσεις, με τα παιδιά με μεσογειακή αιμία, με τα τμήματα της ανεπάρκειας που κλείσαν στο παιδόν, κυριολεκτικά τα παιδιά, οι άνθρωποι με χρόνιες παθήσεις, κινδυνεύουν με τα μέτρα τους. Δεν πρέπει να τσιμπήσουν επειδή βλέπουν διατυπωμένο με έναν τρόπο ένα παλιό τους αίτημα, πως είναι τα κέντρα αναφοράς, ότι δήθεν θα πάρουν μέτρα για να προστατεύσουν τη ζωή τους ή να προστατεύσουν να τους εξασφαλίσουν τις αναγκαίες θεραπείες. Ούτε κουβέντα δεν μιλάνε για δωρεάν θεραπείες. Γι' αυτό πρέπει να είναι πολύ πιο ανήσυχοι από ποτέ, γιατί οι σύλλογοι που ελέγχονται άμεσα από φαρμακευτικές εταιρείες στηρίζουν μέσα από διάφορα δίκτυα τις συγκεκριμένες πολιτικές, γιατί η αναπηρία μπορεί να έχει πολλά βάσανα, πολλούς καημούς για τους πολλούς, για κάποιους λίγους έχει πολύ χρήμα. Και μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτούς, φτάνει να το αποφασίσουμε, να πιστέψουμε στα δικαιώματά μας, στη δύναμη του αγώνα, και σε αυτόν τον δρόμο θα προχωρήσουμε και για τους χρόνιους πάσχοντες και για τα παιδιά με μεσογειακή αναιμία και για το τι σύστημα υγείας θέλουμε με βάση τις κατακτήσεις επιστήμης και τις πραγματικές ανάγκες για όλο το λαό και βεβαίως για τους ανάπηρους
και τους χρόνιους πάσχοντες. Βρισκόμαστε αύριο το βράδυ στην ολονεκτία έξω από την Βρετανία για να σταματήσει το έγκλημα του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και της ελληνικής κυβέρνησης. Θα βρεθούμε σε όλες τα συλλητήρια αλληλεγγύης, θα προχωρήσουμε στις πρωτοβουλίες για τα ζητήματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΕΚ Αθηνών αλλά και των άλλων σχολείων, θα προχωρήσουμε στις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για τα ζητήματα της μεταφοράς, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μαζί με τα παιδιά Μεσογειακή Νεμία, μαζί με τους χρόνιους πάσχοντες για το δικαίωμα τους στη ζωή, για το δικαίωμα τους στην υγεία. Σε αυτόν τον δρόμο θα βαδίσουμε, μπορούμε όλο και περισσότεροι να κάνουμε ακόμα πιο αποτελεσματικό τον αγώνα, γιατί το οφείλουμε στις οικογένειές μας, στα παιδιά μας, στους ανθρώπους μας, και μόνο με αυτόν τον αγώνα είχαμε αποτελέσματα όλο το προηγούμενο διάστημα και μέσα από αυτόν τον αγώνα θα έχουμε αποτελέσματα και θα νικήσουμε, θέλουν, δεν θέλουν, και ας κράτουν τα κοράκια που ζουν από το αίμα και την αγωνία και τον υδρότα των πολλών και μπορούμε να ξεμπερδεύουμε με αυτούς. Να είστε καλά, χρόνια πολλά σε όλους.